πάμε στον κύριο Μπεκρή, τον υποψήφιο στην Β' Πειραιά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλησπέρα και τι μπορεί να γίνει για αυτή την ακρίβεια και για τι ιδιαίτερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο έχει θέσει πολύ αυστηρούς όρους για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, να σα πούμε τη δικιά μα άποψη. Καταρχά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα έχει θέσει μία σειρά από προτάσει νόμου για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια για το λαό, την εργατική τάξη, τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, του έμικου ε, αυτοαπασχολούμενου που πλήττονται από την πολιτική και τη σημερινή αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Που ήταν σαν το πουλόβερ που το ξυλώνανε σιγά-σιγά όλα τα χρόνια και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει. Με την επόμενη μέρα, βέβαια, να είναι ακόμα πιο δύσκολη ε, για τον ελληνικό λαό. Ε, οι προτάσει αυτέ νόμου, όπω για παράδειγμα το γεγονό ότι προτείνουμε την κατάργηση φόρων, τη μείωση του ΦΠΑ ή τελείω την κατάργηση φόρου και, τον, και του ίδιου του ΦΠΑ σε είδη λαϊκή κατανάλωση, έχουν απορριφθεί από όλα τα προηγούμενα κόμματα. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η φορολογία, όπω. Ε, ήταν μέσα και στον προϋπολογισμό ε, του τελευταίου έτους όπως είδαμε δείχνει ότι 95% της φορολογίας προέρχεται από τον ελληνικό λαό, από την εργατική τάξη, από τα από τους χαμηλούς ενώ το 5% από το ίδιο το κεφάλαιο. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για πάταξη της φοροδιαφυγής ε, γενικά και αοριστά από τη μια πλευρά, ούτε μπορούμε να μιλήσουμε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο, το λέμε αυτό, ή κάποιο το αντιμετώπισε λίγο καλύτερα ή λίγο περισσότερο, γιατί αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε χώρου και σε κλάδου που καταφέραμε να, μέσα από μεγάλου αγώνε το προηγούμενο διάστημα να δώσουμε μια σειρά αγώνε και να πάρουμε και αυξήσεις, ο ίδιο ο πληθωρισμό ήρθε και τα μα έφερε μια ή άλλη ακόμα και σε χειρότερη θέση. Το λέμε αυτό. Γιατί σε συνέχεια μπορούμε να φέρουμε και άλλα παραδείγματα. Όπω το γεγονό ότι μιλάμε για τον πληθωρισμό τη στιγμή που αυτή τη στιγμή ο μισθό ο κατώτατο βρίσκεται 30 ευρώ παραπάνω από ό,τι βρισκόταν πριν από 10 χρόνια. Με την αγοραστική δύναμη ε, των εργαζόμενων, των λαϊκών οικογενειών να έχει χτυπηθεί ανελαίητα. Άρα, σε αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά θέλουμε να δοθεί μια ανάσα, θα μπορούσαν και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο να είχαν ψηφίσει τι θέσει του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο για να καταργηθούν οι συγκεκριμένοι φόροι. Ε, νομίζω πω επειδή ακούστηκε εδώ πέρα σχετικά με τα προγράμματα τη επόμενη ημέρα τα οποία θα υλοποιήσουν είτε το ένα είτε το άλλο κόμμα, έχει πολύ σημαντική. βαρύτητα για όλους μας το γεγονός ότι φαίνεται ότι σε βασικά ζητήματα, σε βασικούς άξονες όπως είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης που εδώ πέρα πρέπει να αναρωτηθεί και να αποτελέσει και κριτήριο ψήφου για όλου, ανάκαμψη για ποιον. Να ξεκαθαριστεί ότι εδώ πέρα πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο δίνει χρήματα υπό προποθέσει, με προαπαιτούμενα και δεσμεύσει, όπω είναι το γεγονό που ακούμε δεξιά και αριστερά και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμο για το στόχο τη επενδυτική βαθμίδα, όπου κρύβουν ότι οι αγορέ θα, θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν με τα κριτήρια. Πρώτον, του πληστηριασμού. Δεύτερον, τι περαιτέρω ιδιωτικοποίησει. Και τρίτον, τη διατική και ενίσχυση όλη τη εντεργατική νομοθεσίας και πολιτικής των προηγούμενων ετών. Πάμε τώρα και στον κύριο Μπεκρή, ο οποίος είναι υποψήφιος στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Γιατί να ψηφίσει ο κόσμο στο Κομμουνιστικό Κόμμα και γιατί να ψηφίσει εσά. Καταρχά, να πούμε το γεγονό ότι καλούμε αυτή τη στιγμή τον κόσμο να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, γιατί αρχικά έχει πρόγραμμα εξουσία και διακυβέρνηση με πρωταγωνιστή τον ίδιο το λαό. Όχι όπω όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι τον θέλουν σε μια γωνία να ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί σήμερα πραγματικά υπάρχουν όλε αυτέ οι δυνατότητε με ακόμα πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και αδύναμα τα κόμματα που συγκρότησαν και θα συγκροτήσουν την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Ο λαό να στείλει ισχυρό μήνυμα απόρριψη πολιτική που μα έχει φέρει ως εδώ. Και χαρακτηριστικά να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει διαχρονική διάλυση και του ΕΣΥ από όλες μέχρι σήμερα κυβερνήσει, αλλά και ότι όλοι μαζί κατήργησαν τον οργανισμό εργατικής κατοικία και αυτή την ίδια στιγμή μιλάνε για τη στέγη, τα ενίκια και τα λοιπά. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι το, το γεγονός ότι χρεώθηκε πάρα πολλοί κόσμος και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενεργοί 700.000 πληστηριασμοί οι οποίοι έχουν προχωρήσει και υλοποιούνται με ευθύνε όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να ψηφίσει ο ελληνικό λαό του Κομμουνιστικού Κόμμα για να βγουν πραγματικά επιθετικά στο προσκήνιο οι σύγχρονε ανάγκε των εργαζομένων, τη νεολαία, του λαού, γιατί στο δίλημα. Τα κέρδη του ή οι ζωέ μα και το επίπεδο τη ζωή μα, εμεί λέμε οι ζωέ μα. Γιατί, κατά τη γνώμη μα, και το δείχνει η ίδια η πείρα, νομίζω, ότι ισχυρό κουκουέ σημαίνει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώ και πρέπει να γίνει κάτι, και αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, καλούμε τον ελληνικό λαό να ψηφίσει τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο. Τώρα, όσον αφορά. Γιατί να ψηφίσει εμένα προσωπικά θα σα πω το εξή. Για κάθε υποψήφιο και οπαδό φίλο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος και τη ΚΝΕ για μας όλους είναι μια ατομική συμβολή σε έναν συλλογικό αγώνα χωρίς έρηδες ανταγωνισμούς και καριερισμούς με ψηφοδέλτια τα οποία είναι γεμάτα με αγωνιστές και άρα νομίζουμε ότι και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για την νεολαία, για την εργατική τάση για τον λαό να ψηφίσει και να στηρίξει τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είναι σαφέ αυτό που λέτε και θέλω να συνεχίσουμε με εσά για να το πάμε αντίστροφα στην τελευταία μα ερώτηση. Εκεί έρχονται οι κάλπε. Βγαίνουν τα αποτελέσματα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Το ένα είναι να υπάρχει αυτοδυναμία, το άλλο είναι να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασία. Ποια θα ήταν η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματο απέναντι σε μια κυβέρνηση συνεργασία, Θα την βλέπατε με καχυποψία ή ενδεχομένω να τη στηρίζατε. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, νομίζω εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει εξ αρχή ότι δεν πρόκειται να δώσουμε ε, ούτε ανοχή ούτε συγχωροχάρτη ε, σε καμία κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει όλα αυτά τα αντιληπτικά μέτρα και θα εφαρμόσει και την επόμενη μέρα. Το λέμε αυτό γιατί. Mm. Καταρχάς, φαίνεται ότι στα βασικά ζητήματα έχουν παραπλήσια... Ε, έχουν παραπλήσια προγράμματα, συγκλίνουν στα βασικά ζητήματα. Αυτό, όπως είπα και πριν, είναι το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δεν το ανοίγουν όλα τα κόμματα, τα οποία καλούν για την επόμενη σταθερή κυβέρνηση, είτε, μονο, είτε μονοκομματική, είτε συνεργασία, Είναι η θέση τους για τον πόλεμο και τον Νάτο. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγους μήνες χειροκροτούσαν όλοι μαζί τους... Ε ακροδεξιού του Αζόφ, του φασίστε του Αζόφ, μέσω Ελληνικού κοινοβούλιο. Είναι το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή στα νομοσχέδια τα οποία έφερε η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, το 70% τα έχει ψηφίσει το Πασόκ και το 50% τα έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι στα κύρια συμφωνούν. Mm. Λοιπόν, έχει να κάνει με το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε στα ψηφοδέλτια αυτών των κομμάτων να υπάρχουν εναλλαγέ προσώπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω είναι του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου επικυβέρνηση ε, Νέα Δημοκρατία επικαραμαλή 2009 του κ. Αντόναρου. Το γεγονό ότι ο ίδιο είπε ο άνθρωπο ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον συμπίπτει με το πρόγραμμα τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία 2009 Οπότε εμεί. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε mm -hmm. και να πούμε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι θα πάμε για ένα, δύο, τρία, τέσσερα ζητήματα ή άξονε ή σημεία να πάμε να δώσουμε ανοχή να συγκυβερνήσουμε. Γιατί μια κυβέρνηση ασχολείται με όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα και την ίδια την πολιτική. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εμεί να δώσουμε ανοχή και συγχωροχάρτη. σα-ίσα καλούμε. Με το δικό μας πρόγραμμα, με, με τη δικιά μας πρόταση, να, το κίνημα πραγματικά να μετρήσει βήματα, ο λαός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, γιατί μόνο ο λαός έχει δείξει, η ίδια μας η πύρα όλα αυτά τα χρόνια μπορεί Μάλιστα. να σώσει το λαό και να αναρωτηθεί πραγματικά και να αποτελέσει κριτήριο ψήφου ο ελληνικός λαός, που εμείς του έχουμε εμπιστοσύνη, αν με τις σταθερές κυβερνήσεις, είτε μονοκομματικές, είτε συνεργασίας, είτε ασπριμέρα.